Φίλοι μου, γεια σας. Με το σημερινό τρίτο κατά σειρά βίντεο πάνω στη λειτουργία του Microsoft Teams θα δούμε ορισμένες επιπρόσθετες λειτουργίες έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τα μαθήματά μας και τη ζωή μας βασικά δουλεύοντας με αυτό το εργαλείο λίγο πιο εύκολη. Συγκεκριμένα σήμερα θα μιλήσουμε και θα δούμε διάφορες επιλογές πάνω στο ημερολόγιο, στο calendar που μας παρέχει το Microsoft Teams. Ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο που θα μας βοηθήσει και εμάς και τους μαθητές μας να βλέπουμε πότε έχουμε οργανωμένο ένα μάθημα να γίνει. Επίσης θα δούμε μία επιλογή έτσι ώστε να μπορούμε να προσθέσουμε μαθητές σε μία τηλεδιάσκεψη χωρίς αυτοί οι μαθητές ή οποιοσδήποτε άλλος επισκέπτες να έχουν λογαριασμό Office 365. Άρα, για παράδειγμα, εάν αργούν οι λογαριασμοί των μαθητών της πρώτης λυκείου, για παράδειγμα, να δημιουργηθούν και εμείς θέλουμε να κάνουμε μία τηλεδιάσκεψη μαζί τους και ένα ηλεκτρονικό μάθημα, μπορούμε με κάποιον τρόπο οι μαθητές να το οργανώσουμε αυτό και οι μαθητές να λάβουν μέρος στο μάθημα. Επίσης, θα δούμε πώς πολύ εύκολα, με ένα άλλο εργαλείο το οποίο μας παρέχεται μέσω του Office 365, το OneDrive, μπορούμε να διαμοιραστούμε αρχεία, να κάνουμε το λεγόμενο file sharing. Πάρα πολύ εύκολα με τους μαθητές μας, δίνοντάς τους απλά ένα link. Λοιπόν, ας περάσουμε να δούμε κάποια πράγματα. Καταρχάς, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε, πρέπει να επισκεφθούμε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας πάνω στο Office 365, να πατήσουμε στο κουμπί είσοδος Office 365 και να κάνουμε login, σύνδεση με το λογαριασμό μας. Επιλέγουμε να μας θυμάται το σύστημα, να μην χρειαστεί να ξαναγράφουμε αυτά τα στοιχεία. Και αφού μπούμε μέσα στο Office 365, στη σουίτα, στη διαδικτυακή σουίτα, επιλέγουμε να δουλέψουμε με το Microsoft Teams. Το Microsoft Teams θα φορτώσει σε μία σελίδα στο Google Chrome, διαδικτυακά. Πρέπει να επισημάνω, να τονίσω ότι σήμερα είναι μια μέρα που είναι εμφανές η μείωση της ταχύτητας στο διαδίκτυο. Ξέρουμε όλοι μας ότι αρκετός κόσμος πλέον δουλεύει διαδικτυακά, οπότε είναι αναμενόμενο να βλέπουμε κάποια μείωση της ταχύτητας στο διαδίκτυο στο σπίτι μας. Λοιπόν, τι θέλουμε να κάνουμε εμείς τώρα. Έχουμε δημιουργήσει τις ομάδες μας. Οι ομάδες αυτές είναι βασικά τα μαθήματα τα οποία κάνουμε ο καθένας από εμάς, ο κάθε συνάδελφος, και θέλουμε να πάμε στο calendar, εδώ, πατώντας πάνω στο calendar, βλέπουμε αυτή την εβδομάδα, αυτή η εβδομάδα που ξεκινάει από τη Δευτέρα 23 του Μάρτη, την Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Και εδώ πάνω στο calendar θα πάμε εμείς να δημιουργήσουμε τώρα όλα τα μαθήματα τα οποία έχουμε σύμφωνα με το ορολόγιο πρόγραμμά μας. Εδώ βλέπετε ένα μάθημα το οποίο εγώ έχω ήδη δημιουργήσει. Είναι ένα μάθημα το οποίο είναι εφαρμογές ηλεκτρονικών υπολογιστών με το τμήμα ΘΕΓΑ1α και αυτό το μάθημα γινόταν στην αίθουσα Β110 κάθε Δευτέρα την τέταρτη περίοδο. Ας υποθέσουμε τώρα ότι θέλω να δημιουργήσω ένα άλλο μάθημα για ένα άλλο τμήμα. Θα πάμε να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μαθήματα πάνω στο ημερολόγιο και να μπουν πάνω στο ημερολόγιο μας και, πολύ σημαντικό, με το που δημιουργήσουμε αυτό εδώ, τα μέλη μας θα ενημερωθεί το ημερολόγιο τους αυτόματα και αυτό το μάθημα το οποίο έχει μπει εδώ θα μπει και στο ημερολόγιο των μελών. Δηλαδή τα μέλη είναι οι μαθητές μας, οπότε και αυτοί θα μπορούν να βλέπουν στο ημερολόγιο τους ότι έχουν, ποια μαθήματα έχουν. Θα βλέπουν τα μαθήματα της πληροφορικής, τα μαθήματα των μαθηματικών, των ελληνικών. Στην ουσία θα φτιαχτεί αυτόματα το ορολόγιο πρόγραμμά τους. Πώς πάμε τώρα να δημιουργήσουμε ένα μάθημα πάνω στο ορολόγιο πρόγραμμα. Πηγαίνουμε εδώ που λέει New Meeting, επιλέγουμε αυτό το κουμπί, βάζουμε τον τίτλο του μαθήματος, ας πούμε ένα άλλο μάθημα το οποίο έχω εγώ, είναι ο τίτλος Εφαρμογές ηλεκτρονικών υπολογιστών, θα βάλω σε παρένθεση πληροφορική,
να διευκολύνω τους μαθητές μου. Παύλα, θα βάλω το τμήμα μου. Θήτα μη ομικρόν 1. Και παύλα, θα βάλω και την τάξη που συνήθως γινόταν αυτό το τμήμα προς διευκόλυνση. Ο καθένας μπορεί να το φτιάξει τον τίτλο όπως θέλει εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ τώρα θα πάμε να βάλουμε τα μέλη τα οποία θα λάβουν μέρος σε αυτό το μάθημα που θα δημιουργήσουμε μέσα στο ημερολόγιο, στο calendar. Οπότε από εδώ μπορούμε να πάμε και να ψάξουμε να βάλουμε τα μέλη μας. Τα μέλη, αν υπάρχουν ήδη, πολύ εύκολα θα βγουν και εδώ. Θα βάλω λοιπόν Μαρία Μίτα. Μπορώ να βάλω και οποιονδήποτε άλλο μαθητή ή ό,τι άλλο έχω. Και τώρα, όπως είπαμε πριν, θα δούμε πώς μπορούμε από εδώ, όπως είπαμε εδώ πέρα, να προσθέσουμε ένα μαθητή χωρίς λογαριασμό του Office 365. Άρα τι πρέπει να κάνουμε εδώ, πρέπει να γράψουμε το email του μαθητή. Άρα πρέπει ο μαθητής μας έχει δώσει τουλάχιστον ένα email του, το οποίο μπορεί να είναι άσχετο με το Office 365. Για παράδειγμα, θα βάλω εγώ ένα email εδώ, dkalamata@gmail.com. Λοιπόν, και θα βάλω και αυτό το άτομο εδώ μέσα στο, μέσα στο group μου. Άρα λοιπόν βάζω και αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος δεν έχει λογαριασμό με το Office 365, αλλά εγώ θέλω να λάβει μέρος στην τηλεδιάσκεψη μαζί μου. Εδώ μπορώ να συνεχίσω να βάζω οποιαδήποτε άλλα μέλη θέλω και στη συνέχεια θα πάω να επιλέξω πότε θα γίνεται αυτό το μάθημα. Λοιπόν, αυτό το μάθημα θα γίνεται, για παράδειγμα, κάθε Τρίτη, την Τρίτη και την Τέταρτη περίοδο. Οπότε θα ξεκινάει στις 9:20 και θα τελειώνει την ίδια μέρα στις 10:50. Άρα θα έχει διάρκεια, όπως βλέπετε και εδώ, 1 ώρα και 30 λεπτά. Προσέξτε να είναι η ίδια μέρα που ξεκινάει και η ίδια μέρα που τελειώνει και κανονικά η ώρα όπως είναι με βάση το ορολόγιο πρόγραμμά σας. Τώρα, μια πάρα πολύ σημαντική επιλογή είναι αυτή η επιλογή εδώ πέρα, που λέει αν το μάθημα αυτό επαναλαμβάνεται. Επειδή τα μαθήματά μας επαναλαμβάνονται κάθε εβδομάδα, δηλαδή ότι μάθημα έχουμε την Τρίτη, κάθε Τρίτη, Τρίτη και Τέταρτη περίοδο, πρέπει από εδώ να επιλέξουμε weekly. Άρα έχουμε μια εβδομαδιαία επανάληψη. Βλέπετε ότι μπορείτε να επιλέξετε daily, ημερήσια επανάληψη, δηλαδή κάθε μέρα στις 9 το πρωί για παράδειγμα, yearly, monthly και ούτω καθεξής. Εμάς τα μαθήματά μας επαναλαμβάνονται κάθε εβδομάδα. Άρα εδώ πέρα μας λέει ότι occurs every Tuesday starting 24/3. Άρα θα γίνεται αυτό το μάθημα κάθε Τρίτη ξεκινώντας από την Τρίτη 24/3. Εδώ είναι το κανάλι μας. Εδώ πρέπει να επιλέξουμε ποιο κανάλι, για ποιο κανάλι θα γίνεται αυτό το μάθημα. Άρα εγώ έχω δημιουργήσει μια ομάδα για την τάξη θ-μ-ω-01. Νάτι εδώ αυτή η ομάδα μου, πατάω πάνω της και επιλέγω το general, το κανάλι που είχαμε πει στο προηγούμενο βίντεο. Εδώ είναι το location, δηλαδή πού θα γίνεται αυτό το μάθημα. Μπορούμε να βάλουμε και location, το μάθημα θα γίνεται online ή μπορείτε να τα αφήσετε κενό, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και εδώ από κάτω μπορείτε να γράψετε ένα μήνυμα το οποίο θα στείλετε στους μαθητές σας για να τους ενημερώνετε για το μάθημα αυτό. Ας πούμε, οτιδήποτε θέλετε εδώ πέρα, μια ειδοποίηση, ας πούμε. Για το online μάθημα. Οι μαθητές σας θα λάβουν αυτή την ειδοποίηση και θα δούνε αυτό το συγκεκριμένο μάθημα το οποίο έχει καθοριστεί να γίνεται σε αυτές τις ημέρες και θα το δούνε και μέσα στο calendar τους επίσης. Λοιπόν, όταν είστε έτοιμοι με αυτά, πατάτε το κουμπί send. Οι μαθητές και το email του ατόμου θα ειδοποιηθούν γι' αυτό. Και μέσα στο calendar σας τώρα θα μπορείτε να δείτε το μάθημα το οποίο δημιουργήθηκε. Βλέπετε εδώ κάτω ακόμα
το πρόγραμμά μας στο Microsoft Teams εδώ κάτω δουλεύει, το επεξεργάζεται δηλαδή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στέλνει το email και το εντάσσει μέσα στο πλαίσιο του ημερολογίου, του calendar, του υπολογιστή. Άρα πρέπει να περιμένουμε να τελειώσει για ένα λεπτό, να εργάζεται, να το βάζει μέσα και να πάμε να δούμε διάφορες παραμέτρους. Για να μην χρονοτριβούμε, θα πάω σε αυτό το μάθημα το οποίο είναι ήδη δηλωμένο και για να σας δείξω ότι αυτό είναι κάθε εβδομάδα δηλωμένο, θα έρθω από εδώ, από αυτά τα δύο βέλη και βρίσκομαι σε αυτή την εβδομάδα. Αν πατήσω το δεξί βέλος, πάω στην εβδομάδα που ξεκινάει από 30 του Μάρτη, 31 1η του Απρίλη και ούτω καθεξής, και βλέπω πάλι εδώ πέρα να εμφανίζεται το μάθημα με το θ1α και το μάθημα θμ1 και ούτω καθεξής. Την επόμενη εβδομάδα πάλι αυτό βρίσκεται εδώ, άλλες ημερομηνίες πάλι βρίσκεται. Άρα στην ουσία έχω χτίσει εγώ το ημερολόγιο μου με το πρόγραμμά μου. Έτσι θα βάλω και τα υπόλοιπα μαθήματά μου μέσα και φτιάχνω το ημερολόγιο μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε διάφορες επιλογές τώρα, σημαντικές επιλογές πάνω στο ημερολόγιο. Αν πατήσω σε ένα προκαθορισμένο, ας πούμε, να πατήσω αυτό που δημιούργησα τώρα, πατάω ένα κλικ πάνω του, θα μου βγάλει κάποιες επιλογές, άρα μπορώ να ανανεώσω πράγματα εδώ. Ένα πολύ σημαντικό πράγμα που πρέπει να το αλλάξετε όλοι. Πατούμε πάνω στο Meeting Options. Θα ανοίξει μια καινούρια σελίδα που θα έχει δύο επιλογές. Η πρώτη επιλογή, Who can bypass the lobby. Αυτό σημαίνει ότι ποιος μπορεί να ενταχθεί μέσα στην τηλεδιάσκεψη. Εδώ είναι People in my organization. Το organization είναι το Υπουργείο Παιδείας και όσοι έχουν λογαριασμό με το Office 365 στο Υπουργείο Παιδείας. Εγώ για να επιτρέψω τώρα σε ένα μαθητή που δεν έχει λογαριασμό με το Office 365 με το Υπουργείο Παιδείας, πρέπει να έρθω εδώ και να επιλέξω Everyone. Άρα αυτό, αν δεν το κάνετε, ακόμα και να βάλετε ένα μαθητή χωρίς λογαριασμό, δεν θα μπορέσει να δει την τηλεδιάσκεψη που θα κάνετε εσείς. Άρα αλλάζουμε αυτό σε everyone, οποιοδήποτε δηλαδή guest επισκέπτης μπορεί να παρακολουθήσει αυτό το πράγμα, και από κάτω, who can present, δηλαδή ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα κάνει την παρουσίαση, να φύγετε το everyone και να επιλέξετε only me. Έτσι ώστε να μην μπορεί κάποιος μαθητής να πάρει τον έλεγχο της παρουσίασης και να κάνει αυτό την παρουσίαση και να ενοχλεί το μάθημά σας, πρέπει αυτά τα δύο να αλλαχθούν όπως είναι εδώ. Who can bypass the lobby everyone, who can present only me. Πατούμε save, αποθήκευση. Λοιπόν, έγινε αυτό, αλλάξαν οι ρυθμίσεις και τώρα βλέπουμε εδώ πέρα ότι στην ουσία έχουμε τις ίδιες ρυθμίσεις. Αν θέλω μπορώ να βάλω και άλλα μέλη, να κάνω οποιοδήποτε νομίζω εγώ. Να πάω να βάλω έναν ακόμα που... Όχι, δεν μου βγαίνει. Θέλω να βάλω κάποιον που δεν έχει λογαριασμό. Λοιπόν, έχω τελειώσει με αυτές τις ρυθμίσεις. Να πάω τώρα να δω τι θα δει κάποιος μαθητής ο οποίος θα λάβει την ειδοποίηση και δεν έχει λογαριασμό Office 365. Οπότε, τι θέλω να κάνω εγώ τώρα, θέλω να πάω είτε στο smartphone, είτε στο tablet, είτε στον υπολογιστή ενός μαθητή. Θα υποθέσουμε ότι αυτό είναι στο τηλέφωνό μου, οπότε πάω στο τηλέφωνό μου. Ανοίγω τα email μου, όπως θα άνοιγε ένας μαθητής. Και βλέπω ένα καινούριο email εδώ. Αυτό το email πάνω. Αυτό το email, όπως βλέπετε, έχει έρθει, λέει, εφαρμογές ηλεκτρονικών υπολογιστών, πληροφορική, ειδοποίηση για το online μάθημα, αυτό το μήνυμα που του έγραψα εγώ, Σταυρόπουλος Δημήτρης. Πατάει λοιπόν ο μαθητής πάνω του, ανοίγει αυτό το πράγμα εδώ, βλέπει το μήνυμα, βλέπει ότι έχει μάθημα, ποιες συγκεκριμένες ημερομηνίες έχει, 3η 31 του Μάρτη, 9 και 20 με 10 και 50, είναι online. Ποιοι θα συμμετέχουν μέσα στο μάθημα, ποιος είναι ο organizer, ο διοργανωτής, ούτω καθεξής, το μήνυμα εδώ κάτω και μετά υπάρχει εδώ ένα link, ένα σύνδεσμος, ο οποίος ο μαθητής του λέει Join Microsoft Teams Meetings, γίνε μέλος αυτού του meeting, του διαδικτυακής σύνδεσης, πατάμε πάνω του και θα φορτώσει τώρα το πρόγραμμα Teams. Εδώ θέλω να σας πω ότι αν ο μαθητής το δουλεύει αυτό,
από tάμπλετ ή από smartphone, από κινητό τηλέφωνο, πρέπει να κατεβάσει από το Google Play, όπως είδαμε στο προηγούμενο βίντεο, το πρόγραμμα, το Teams. Ας μην έχει λογαριασμό. Εάν το ανοίξει αυτό το email από τον υπολογιστή του, είτε θα πρέπει να το ανοίξει το πρόγραμμα το Teams από το πρόγραμμα που έχει κατεβάσει, είτε να πάει διαδικτυακά. Από το smartphone όμως πρέπει να κατεβάσει το πρόγραμμα. Οπότε εδώ ο μαθητής δεν έχει λογαριασμό και θα επιλέξει Join as Guest. Εδώ θα γράψει ένα όνομα μαθητής, ποιο είναι το όνομά του, ας πούμε, που θέλει να φαίνεται μέσα. Ας γράψουμε Ανδρέας. Θα είναι ο Ανδρέας, μα θα φαίνεται με αυτό το όνομα. Join as a guest. Και αυτή τη στιγμή ο Ανδρέας κάνει μία σύνδεση και του λέει το σύστημα εδώ, Ανδρέα, κάποιος στο meeting θα σε αφήσει σύντομα μέσα στην τηλεδιάσκεψη. Οπότε ο Ανδρέας δεν είναι αυτός που το διοργανώνει, είναι ένας μαθητής. Οπότε πάμε πίσω τώρα στη σελίδα του διοργανωτή. Να τη η σελίδα. Εδώ πάνω ήδη βγήκε μία ειδοποίηση. Βλέπετε, και λέει για 25 δευτερόλεπτα τρέχει ένα meeting. Μπορείς να κάνεις join αν θέλεις. Αυτό είτε μπορώ να το δω από εδώ, είτε και να πατήσω το join αν θέλω, είτε μπορώ να πάω στις ομάδες, να πάω στην ομάδα μου του θ-1 και να δω ότι υπάρχει ένα meeting τώρα, δηλαδή κάποιος με έχει καλέσει και να πατήσω πάνω στο join από το posts που είναι εδώ. Πατάω λοιπόν πάνω στο join. Από εδώ θα πατήσω join now. Μπες μέσα δηλαδή στην τηλεδιάσκεψη τώρα. Και μόλις μπαίνω στην τηλεδιάσκεψη, λοιπόν, ακούω δύο φορές επειδή τώρα συνδέθηκα και με τον Ανδρέα, τον μαθητή. Αφαιρέσω το... το μικρόφωνο από το τηλέφωνο και πατώντας εδώ πάνω να δω τα μέλη, βλέπω ότι μέσα είναι ο Ανδρέας ήδη σαν ένα μέλος. Να του. Βρίσκεται ο Ανδρέας αυτή τη στιγμή και είμαι εγώ και ο Ανδρέας και παρακολουθούμε αυτή την τηλεδιάσκεψη. Άρα μπορώ να μιλήσω με τον Ανδρέα, μπορώ να κάνω αυτή τη τηλεδιάσκεψη. Βέβαια η Μαρία αυτή τη στιγμή δεν είναι μέσα, άρα μπορώ να πάω εδώ και να πω ask to join, να τη ζητήσω δηλαδή να καλέσει και να της κάνω μία κλήση. Δεν είναι available αυτή τη στιγμή, ο υπολογιστής μπορεί να είναι κλειστός ή δεν βρίσκεται στο διαδίκτυο. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν βλέπω ότι μπορώ να κάνω μία τηλεδιάσκεψη με κάποιον μαθητή ο οποίος δεν έχει ένα λογαριασμό Office 365 και απλά μπαίνει μέσα σαν guest. Αυτό που θέλω να σας τονίσω είναι ότι ο μαθητής αυτή τη στιγμή μόνο μπορεί να παρευρεθεί στην τηλεδιάσκεψη. Δηλαδή πολλές άλλες επιλογές που προσφέρει το Microsoft Teams δεν είναι διαθέσιμες στον μαθητή αυτόν. Άρα εδώ βλέπουμε τι βλέπει ο μαθητής από το smartphone του τώρα. Ακούει τι λέμε, μπορεί να μας δει, μπορεί να τον δούμε αν χρειάζεται. Αλλά πολλά άλλα πράγματα που προσφέρει το Microsoft Teams, όπως είναι ο διαμοιρασμός αρχείων ή να κάνουμε share κάποια πράγματα, όπως είναι το notebook ή διάφορα άλλα πράγματα, το whiteboard, ίσως να μην είναι διαθέσιμα σε αυτόν. Οπότε αυτό είναι μια, για μένα θα προτιμούσα να ήταν μια προσωρινή λύση έως ότου δημιουργηθούν οι λογαριασμοί Office 365 για όλους τους μαθητές. Και εφόσον έχουν δημιουργηθεί, τότε οι μαθητές να μπαίνουν με τους λογαριασμούς τους μέσα. Λοιπόν, άρα εγώ από εδώ τώρα θα έρθω να τερματίσω τη σύνδεση, ας πούμε ότι τελείωσε το μάθημα με τον Ανδρέα, είμαι ο Ανδρέας, αυτό είναι που βλέπω μπροστά μου, τερματίζω τη σύνδεσή μου, πατάω το χ να φύγω από το meeting, πατάω στο exit και τελείωσε λοιπόν η σύνδεση και το μάθημα που είχα. Άρα τι είδαμε αγαπητοί συνάδελφοι μέχρι τώρα, πήγαμε στο calendar, δημιουργήσαμε διάφορα meetings, τα οποία φανήκανε πάνω στο ημερολόγιο. Φτιάξαμε με λίγα λόγια το ορολόγιο πρόγραμμά μας. Θα λάβουν τα μέλη μας, τα οποία έχουν λογαριασμό Office 365 και αυτά που δεν έχουν λογαριασμό Office 365, μία ειδοποίηση με το που φτιάξουμε αυτό το πράγμα και θα μπει και μέσα στο ημερολόγιο τους, σε αυτούς που έχουν Office 365. Άρα με λίγα λόγια θα φτιαχτεί και το ορολόγιο τους πρόγραμμα. Και μετά μπήκαμε μέσα εδώ και αλλάξαμε τις ρυθμίσεις μέσα στο Meeting Options
έτσι ώστε να είμαστε εμείς οι διαχειριστές και να επιτρέπουμε και άλλα άτομα εκτός του οργανισμού να μπαίνουν μέσα εδώ. Λοιπόν, τελειώσαμε με αυτό το, κομμάτι του ημερολογίου και των ατόμων που δεν έχουν λογαριασμό. Να πάμε τώρα να δούμε πώς μπορούμε να διαμοιραζόμαστε ορισμένα αρχεία. Επιλέγουμε τις διάφορες τελίτσες εδώ πάνω και επιλέγουμε την εφαρμογή OneDrive. Λοιπόν, από την εφαρμογή OneDrive, η εφαρμογή OneDrive βασικά είναι είναι μια εφαρμογή η οποία μας επιτρέπει να φορτώσουμε υλικό πάνω σε ένα χώρο που βρίσκεται στο διαδίκτυο. Άρα το Office 365 μαζί με τις εφαρμογές που μας παρέχει και κάποιο χώρο. Φανταστείτε το σαν ένα σκληρό δίσκο που δεν είναι τοπικά μπροστά μας, αλλά βρίσκεται κάπου στο διαδίκτυο. Εκεί μπορούμε να ανεβάσουμε αρχεία και να τα διαμοιραστούμε με όποιον θέλουμε εμείς. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα τώρα? Μπορούμε απλά να πατήσουμε το κουμπί εδώ, Upload, και να πούμε θέλω να φορτώσω από τον υπολογιστή μου ένα αρχείο ή ένα φάκελο. Ένα απλό αρχείο. Πάμε στο Files, επιλέγω εδώ ένα αρχείο, ας πούμε, λογικά διαγράμματα και του λέω Open. Βλέπω εδώ πάνω ότι το αρχείο αυτό φορτώνεται, Uploading One Item. Ορίστε, να το αρχείο μου, μπήκε εδώ. Τώρα αυτό το αρχείο μπορώ εγώ να το πατήσω και να ανοίξει διαδικτυακά. Δηλαδή το αρχείο αυτό βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο. Ένα του αντίγραφο βρίσκεται στον υπολογιστή μου όπως το είχα και ένα άλλο αντίγραφο βρίσκεται στο διαδίκτυο. Και μπορώ να το δω, μπορώ να το κατεβάσω, άρα αν θέλω αν ανοίξω το πρόγραμμα Office 365 σε έναν άλλον υπολογιστή, έχω πάει διακοπές ας πούμε στην Αμερική, το ανοίγω το αρχείο και αν θέλω το κάνω και download, το κατεβάζω σε αυτόν τον υπολογιστή που βρίσκομαι εκείνη τη στιγμή. Τελειώνω με αυτό, πατάω το χ και το κλείνω. Λοιπόν, να πάμε, συγγνώμη, πίσω στο OneDrive. Και τώρα τι μπορώ να κάνω. Μπορώ λοιπόν αυτό το αρχείο να το επιλέξω και να του πω να το κάνω share, να το μοιραστώ με άλλους ανθρώπους. Ή μπορώ να κάνω copy link. Κάτι που είδαμε και την προηγούμενη φορά. Το copy link, αν το επιλέξω, θα του πω ότι εδώ έχω διάφορες επιλογές. Λέει, anyone with a link can edit. Αν πατήσω πάνω σε αυτό, οποιοδήποτε έχει αυτό το σύνδεσμο μπορεί να το κάνει edit, μπορεί να το αλλάξει το αρχείο, να το αλλάξει πράγματα. Ή να πω μόνο άνθρωποι μέσα στον οργανισμό μου ΕΚ. Ή άνθρωποι με την υπάρχουσα πρόσβαση ή συγκεκριμένοι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν πράγματα. Γενικά εδώ του λέω allow editing, δηλαδή να επιτρέπεται να γίνονται αλλαγές. Εγώ θα επιλέξω από εδώ όποιος έχει αυτό το σύνδεσμο να μπορεί να κάνει αλλαγές. Και του πατάω apply. Λοιπόν, παίρνω το σύνδεσμο αυτό, το κάνω copy, επιλέγω το copy και τώρα μπορώ να πάω και να στείλω ένα email σε όποιον θέλω και να του δώσω αυτόν το σύνδεσμο. Για παράδειγμα, αν πάω και του το στείλω με ένα email, θα ανοίξει κάποιος το email του και θα δει αυτό το σύνδεσμο εδώ. Με αυτό το σύνδεσμο, όταν θα πατήσει πάνω στο σύνδεσμο αυτόν εδώ, τότε θα ανοίξει μπροστά του αυτό το αρχείο εδώ. Για το λόγο του αληθές, είμαι εδώ, πατώ πάνω του, και ανοίγει μια καινούρια σελίδα, οποιοδήποτε και αν είμαι εγώ, και φορτώνεται το αρχείο μπροστά μου. Άρα, θέλετε να μοιραστείτε ένα αρχείο, μια παρουσίαση, ένα φύλλο εργασίας, το φορτώνετε εκεί, κάνετε ένα copy link, το στέλνετε με ένα email και αμέσως το μοιράζεστε με οποιονδήποτε θέλετε. Τελειώνει αυτό στη δουλειά του, μπορεί να το κάνει download, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, να το αλλάξει, να κάνει δουλειές πάνω του και το κλείνει. Τελείωσε. Τώρα, για να μην κάνουμε αυτή την εργασία για κάθε αρχείο που έχουμε, τι θα πάμε να κάνουμε για να διευκολύνουμε τη ζωή μας? Θα πάμε να δημιουργήσουμε ένα καινούριο φάκελο. Βλέπετε εδώ λέει New Folder.
Άρα πάμε folder και επιλέγουμε να γράψουμε ένα όνομα. Άρα λοιπόν εδώ θα γράψω εγώ υλικό μαθηματικών. Και θα πατήσω Create. Φτιάχτηκε ο φάκελος. Τώρα θα πάω μέσα στο φάκελο, θα πατήσω Click και μέσα σε αυτό το φάκελο μπορώ να βάλω όσα αρχεία θέλω εγώ. Μπορώ να φορτώσω ακόμα και άλλους φακέλους, υποφακέλους, αρχεία. Όλα αυτά θα είναι μέσα στο φάκελό μου. Πάω εδώ πίσω, επιλέγω Files, βρίσκομαι στην αρχική σελίδα και είμαι μέσα στο φάκελο μαθηματικό. Άρα τι θα κάνω εγώ, αντί να πάω να δώσω το link για ένα συγκεκριμένο αρχείο, θα πάω στους μαθητές μου ή στους συναδέλφους μου και θα παρέχω ένα link του φακέλου. Και ό,τι βάλω μέσα στο φάκελο θα ανανεώνεται και θα το βλέπουν αυτοί. Θα έχουν ένα σύνδεσμο μία φορά, θα τον πατούν, θα τον ανοίγουν και ό,τι είναι μέσα θα είναι κοινόχρηστο. Θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν όλοι. Άρα επιλέγοντας αυτό, πάω εδώ που λέει copy link ή share. Το ίδιο πράγμα θα μου βγει και στο share μπορώ να το κάνω. Να πω ποιος θα γίνει share, enter a name of the, or the email address, εδώ μπορώ να βάλω το συγκεκριμένο όνομα κάποιος που θέλω να το κάνω share, δεν θα βάλω κάτι, θα του πω copy link από εδώ, να το link, γίνεται copy, όποιος έχει αυτό το link τώρα θα μπορεί να ανοίξει αυτό το φάκελο. Άρα το κάνω copy, το παίρνω, ας πούμε τώρα το στέλνω με ένα email σε κάποιο συνάδελφο ή σε κάποιον μαθητή, ο μαθητής ή ο συνάδελφος ανοίγει το email και πατάει πάνω στο link. Θα φορτωθεί μπροστά του τώρα. Ο φάκελος αυτός. Αυτή τη στιγμή το υλικό μαθηματικών δεν έχει κάτι μέσα. Εάν είχε οτιδήποτε μέσα θα ήταν διαθέσιμο προς οποιονδήποτε είχε αυτό το σύνδεσμο. Έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να φορτώσουμε αρχεία στο διαδίκτυο και να τα διαμοιραστούμε με τα άτομα τα οποία επιθυμούμε, αρκεί να τους στείλουμε αυτό τον σύνδεσμο. Πόσα αρχεία μπορείτε να φορτώσετε εδώ? Πάρα πολλά. Μπορείτε να φορτώσετε βίντεο, μπορείτε να φορτώσετε αρκετά πράγματα. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι ο καθένας μας έχει αρκετά gigabyte διαθέσιμα πάνω σε αυτό το OneDrive που μας προσφέρει το Office 365. Είναι ένας πάρα πολύ καλός τρόπος για να διαμοιραζόμαστε τα αρχεία μας. Βλέπετε και εδώ στο sharing έχει ειδοποίηση ότι αυτό εδώ είναι shared. Εγώ ας πούμε για το υλικό αλφα τάξη στις εφαρμογές ηλεκτρονικών υπολογιστών έχω κάνει αυτό το link διαθέσιμο. Και πατώντας μέσα του έχω βάλει υποφακέλους για κάθε μάθημα. Δηλαδή θέλω να διδάξω διαδίκτυο Web2 και WebEx. Οι μαθητές μου θα μπορούν να μπουν εδώ και ανά πάση στιγμή να κατεβάσουν τις σημειώσεις μου σαν ένα PowerPoint, το οποίο το έχω αποθηκεύσει σαν PDF αρχείο. Και το φύλλο εργασίας. Εδώ σας προτείνω, πολύ σημαντικό αυτό, τα αρχεία που ανεβάζετε εδώ είναι καλό να τα αποθηκεύετε σαν PDF, έτσι ώστε οι μαθητές να μην έχουν την επιλογή να αλλάξουν πράγματα πάνω, απλά να τα ανοίγουν και να βλέπουν τι τους λέτε εσείς να κάνουν, να λύσουν μια άσκηση, να την εκτυπώσουν ας πούμε στο φύλλο εργασίας ή να έχουν το φύλλο εργασίας μπροστά στην οθόνη τους και να γράφουν τις απαντήσεις στο τετράδιό τους. Και μετά με κάποιο τρόπο να σας τα στείλουν πίσω εσάς, είτε με ένα email, είτε με κάποιον άλλο τρόπο τις απαντήσεις τους, ή όταν επιστρέψουμε στα σχολεία να δούμε τις απαντήσεις των παιδιών που θα έχουν μέσα στα τετράδια τους. Εάν τα ανεβάσετε εδώ σαν αρχεία της Word ή της Excel, υπάρχει ρίσκο ένας μαθητής να ανοίξει εκεί πέρα το αρχείο και να αρχίσει και να σβήνει πράγματα, να αλλάζει πράγματα και αυτό να έχει ένα αντίκτυπο φυσικά σε όλους τους άλλους τους συμμαθητές, ή να ισχυριστεί μετά ότι δεν υπήρχαν 4 ασκήσεις, αλλά υπήρχε μόνο μία άσκηση μέσα. Οπότε καλύτερο είναι να τα αποθηκεύουμε σαν PDF αρχεία και να τα φορτώνουμε πάνω PDF. Αυτό βέβαια εξαρτάται και με το τι θέλει να κάνει ο καθένας από εσάς. Λοιπόν, αυτά από εμένα με αυτό το βίντεο. Ελπίζω να βοήθησα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.